Στα χέρια των Ιταλικών αρχών βρίσκεται ένας 42χρονος Αλβανός, ο οποίος είναι μέλος του διεθνούς κυκλώματος το οποίο μετέφερε στην Ελλάδα πάνω από έναν τόνο κοκαίνης. Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από μεγάλη επιχείρηση στη χώρα μας τον περασμένο Ιανουάριο είχαν συλληφθεί 8 αλλοδαποί, Αλβανοί και Αραβόφωνοι, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στον Αστακό 1. 200 κιλά κοκαίνης, καθώς και όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταζητούμενος συνελήφθη από τους άνδρες ασφάλειας του Πορντεντόνε στη Βόρεια Ιταλία, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Επέβαινε σε μία μαύρη βου με ιταλικές πινακίδες, μαζί με άλλα δύο άτομα και δεν έφερε καμία αντίσταση κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Πρόκειται για τον Άλφρεντ Άρα, πηγαινημένο στο Μίρνταϊτ το 1978, σημειώνεται πως όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε και ένας Έλληνας ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Διεθνούς Πείρας. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε στην Καλυθέα.